Η Άννα Βύση πραγματοποιεί συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και βρέθηκε και στην Πάτρα με χιλιάδες κόσμου να γεμίσει το στάδιο για να την παρακολουθήσει, να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τα κομμάτια της. Χρειάστηκε όμως να διακόψει το live show της, καθώς ανησύχησε με αυτό που αντίκρισε όσο βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Την ώρα που τραγουδούσε, είδε πως μία κοπέλα από το κοινό λιποθύμησε και έτσι σταμάτησε τη μουσική και από το μικρόφωνο φώναξε βοήθεια από τους διασώστες και τους καθοδηγούσε ώστε να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο. Προχωρήστε, προχωρήστε γρήγορα, 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 γρήγορα. Ευθεία, ευθεία και προς τα αριστερά πηγαίνουμε. Προς τα αριστερά, προς τα αριστερά. Τρέχουμε, παιδιά, τρέχουμε λίγο. Μπράβο, ευχαριστούμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το κάνουμε για καλό. Εντάξει. Φτάσαμε, είναι. Πώς το βλέπετε το παιδί, εντάξει, είναι. Οκ, okay, είναι εντάξει. Εντάξει. Το πήραμε. Θα δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά εκεί. Λίγη ώρα αργότερα την ενημέρωσαν από το πλήθος πως άλλη μία νεαρή έχασε τις αισθήσεις της και η ίδια περίμενε μέχρι να σιγουρευθεί πως όλα ήταν καλά πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της. Και εκεί έχουμε. Αλήθεια λέτε. Και εκεί παιδιά, έχει κάποιο. Είστε κι άλλοι. Το παιδί εδώ με το σταυρό. Μπορεί να ανοίξετε εκεί να πάει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λόγω της ζέστης, τα δύο κορίτσια αισθάνθηκαν αυτή την αδιαθεσία, ωστόσο λίγο μετά συνήλθαν χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως υπήρξαν και έντονες διαμαρτυρίες στην αρχή της συναυλίας από τον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει στο στάδιο της Παναχαϊκής. Το στάδιο είχε γεμίσει, η συναυλία είχε ξεκινήσει, ωστόσο πλήθος κόσμου είχε σχηματίσει τεράστιες ουρές, φωνάζοντας για να μπει μέσα όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο.